Πάμε λοιπόν στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, όπως σας είχαμε προαναγγείλει. Καλημέρα σας, Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πριν ξεκινήσουμε να πάμε στα της πλατφόρμας και σε οτιδήποτε άλλο, στα καθημερινά μας, στα χρηστικά μας, τα σούπερ μάρκετ είναι οριστική απόφασή σας να μην λειτουργούν τις Κυριακές? Σήμερα θα αποφασίσουμε. Είχαμε πει από την αρχή ότι θα δούμε την κίνηση στις Κυριακές. Η κίνηση, από ό,τι μας είπαν όλα τα σούπερ μάρκετ, ήταν περίπου 45% κάτω από την προηγούμενη μέρα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βάλουμε τους εργαζομένους στο σούπερ μάρκετ σε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Θα το δούμε όμως αναλυτικά τις επόμενες ώρες. Η δική σας εισήγηση είναι να κλείσουν από τη στιγμή που δεν είχε κίνηση προηγούμενη Κυριακή? Η δική μου εισήγηση είναι να βρούμε έναν τρόπο οι εργαζόμενοι των σούπερ μάρκετ να μην φτάνουν στα όρια τους. Τις λεπτομέρειες σε λίγες ώρες. Μάλιστα. Υπουργέ, υπάρχει περίπτωση να επιβάλλετε νέο πλαφόν σε ό,τι έχει να κάνει με τα αντισηπτικά ανακαρότσι? Δηλαδή από τα 3 έχουμε να πάμε στα 2. Έχουμε επιβάλει ήδη από χθες το απόγευμα. Mm-hmm. Πάμε στα 2 και θα εξηγήσω αμέσως γιατί. Η παραγωγική δυνατότητα της χώρας έχει εξαντληθεί. Είμαστε περίπου στις 500 με 600 χιλιάδες συσκευασίες την ημέρα, που είναι ρεκόρ. Μάλιστα, έχουμε προχωρήσει με τον κύριο Παθανάση και τον κύριο Κικίλια. Έχουμε επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδοτήσεως και θα μπουν και 2 νέες βιομηχανίες αυτήν την εβδομάδα με την Παρασκευή να παράξουν και αυτές αντισηπτικά. Που σημαίνει θα φτάσουμε περίπου άλλες 100 με 200 χιλιάδες συσκευασίες την ημέρα. Παραπάνω παραγωγή. Τώρα για να καταλάβετε, η παραγωγή μας πριν από την κρίση ήταν περίπου 250.000. Άρα το 800.000 είναι σχεδόν τριπλασιασμός της ημερήσιας παραγωγής μας και παραπάνω. Λοιπόν, όμως η ημερήσια ζήτηση, ακόμα και με τις 3 συσκευασίες αναπελάτη, ξεπέρναγε το 100.000.000. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό πρέπει να ισορροπήσει. Θα βάλουμε λοιπόν το πλαφόν των 2 αναπελάτη και όπως μας εξήγησε ο κύριος Τσιόδρας, τώρα που είμαστε σπίτι. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε όλοι αντισηπτικό. Μπορούμε να πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι που καθαρίζει το ίδιο. Το αντισηπτικό είναι περισσότερο για όταν κινείσαι σε εξωτερικούς χώρους. Άρα λοιπόν και δεν χρειαζόμαστε πια τόσο αντισηπτικά και πρέπει να σκεφτούμε και το διπλανό μας. Προφανώς, Υπουργέ, σε άλλα προϊόντα. Υπενθυμίζω ότι οι εισαγωγές έχουν αιτηθεί διάφορες αλυσίδες, αλλά αργούν πάρα πολύ γιατί δεν υπάρχει παραγωγή και παγκόσμια. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, έτσι. Σε άλλα προϊόντα εξακολουθεί να μην υπάρχει θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την επαρκειά τους, έτσι δεν είναι? Η προοπτική προβλήματος σε ό,τι έχει να κάνει με την επαρκειά τους? Όχι, όχι. Οι μάσκες έχονται κάποιες εισαγωγές μεγάλες την εβδομάδα, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και θα υπάρχει ομαλοποίηση και εκεί σχετική. Να πω ότι ήδη, να μην το ξεχάσω, την περασμένη Παρασκευή έχουν ξεκινήσει οι βιομηχανίες και παράγουν αντισηπτικά, έτσι. Δηλαδή έγιναν τεράστιες παραδόσεις αντισηπτικών και την Παρασκευή και το Σάββατο και πουλήθηκαν εκατομμύρια αντισηπτικά. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε πλήρη επάρκεια σε εθυλική αλκοόλη. Καταφέραμε και κάναμε μεγάλες εισαγωγές και έχουν γεμίσει αποθήκες εθυλικής αλκοόλης. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς την παραγωγή των αντισηπτικών. Και όσον αφορά τα γενικά τρόφιμα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πάμε στο κομμάτι με το ΦΠΑ, ιδίως σε προϊόντα που έχουν αυτή την περίοδο αυξημένη ζήτηση. Πάμε από 24 στο 6. Για όλα τα ισχύει από σήμερα. Για όλα τα αντισηπτικά. Ισχύει από την Κυριακή το μεσημέρι. Είναι ήδη στο 6. Από χθες είναι όλα στο 6. Από χθες, πρώτη μέρα. Από την Κυριακή το μεσημέρι για την ακρίβεια. Πάντως χθες Δευτέρα ήταν ήδη στο 6. Παντού. Αν δείτε κάπου να το έχουν αφήσει το 24, έχουν κάνει λάθος. Άρα έχουμε αισθητή μείωση της τιμής. Σωστά. Βεβαίως και οι έλεγχοι στα νοσοκέρδη έχουν ξεκινήσει. Πρέπει να πω ότι μέχρι στιγμής έχουν μπει λίγα πρόστιμα. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής, να είμαι ειλικρινής, κραυγαλές περιπτώσεις νοσοκέρδειας. Σήμερα θα έχω και την αναλυτική ενημέρωση του Γενική Γραμματεία Καταναλωτού γι' αυτό. Αλλά η πρώτη ενημέρωση που είχα χθες το απόγευμα είναι ότι οι έλεγχοι που γίνανε ακόμα και σε πράγματα που διαφημίζονταν στην τηλεόραση κλπ. Δεν έδειξαν σημαντική διαφορά μεταξύ της τιμής εισαγωγής και της τιμής πώλησης. Αυτό το μέτρο μπορεί να έχει ευρύτερη λογική, δηλαδή να πάει και σε άλλα τρόφιμα λόγω των οικονομικών αναγκών που υπάρχουν? Αν διαπιστωθεί μεγάλη αύξηση της τιμής, προς το παρόν δεν έχει διαπιστωθεί. Υπάρχουν κάποιες μικρές αυξήσεις, αλλά όχι υπερβολικές. Mm-hmm. Τώρα, πάμε στο κομμάτι της πλατφόρμας. Ναι, βέβαια. Πάμε στην πλατφόρμα. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την πλατφόρμα. Γιατί είχαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία από τον κόσμο στο κομμάτι αυτό. Έτσι, την πλατφόρμα εννοείται που θα δηλώσουν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι για τα 800 ευρώ, λέτε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και οι επιχειρήσεις. Σήμερα, φυσικά, σήμερα νομίζω θα εκδώσει το Υπουργείο Οικονομικών, αν όχι σήμερα, αύριο, την υπουργική απόφαση με τους νέους ΚΑΔ. Προστίθεται και επιπλέον ΚΑΔ στην προηγούμενη απόφαση. Επιχειρήσεων δηλαδή που συμπεριλαμβάνονται στις πληγείς επιχειρήσεις. Και άρα που μπορούν να δηλώσουν τους εργαζόμενους αναστολή και να πάρουν τα 800 ευρώ.
Αυτό συμβαίνει διότι είχαμε πει από την αρχή ότι οι εντάξεις των επιχειρήσεων των πληττωμένων στον κατάλογο θα έχουν δυναμικό χαρακτήρα και κάθε 2-3-4 μέρες θα βγαίνει καινούργια απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με περισσότερες επιχειρήσεις αναλόγως εξελίξεως των μέτρων. Για να μην μας κατηγορήσει κάποιος για κάποιος προχειρότητα, θέλω να πω ότι ξεκινήσαμε να διαχειριστούμε κλειστά καταστήματα λιανικής πόλης μεγάλου μεγέθους. Στη συνέχεια αυτό επεκτάθηκε σε κλειστά καταστήματα και μικρού μεγέθους. Και στη συνέχεια αυτό επεκτάθηκε σε απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους. Άρα κάθε νέο μέτρο πλήττει και περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Άρα αλλάζει δυναμικά την κατάσταση. Εμείς προσπαθούμε τώρα, όσο αλλάζει δυναμικά η κατάσταση, να πηγαίνουμε να βοηθάμε. Τώρα, να πω ότι θα έρθουν και γενναιότερα μέτρα. Η χθεσινή απόφαση του ECOFIN, του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και φαντάζομαι η σημερινή απόφαση. Σήμερα στο Eurogroup ανανέονται και καινούργια. Ναι, ναι. Φαντάζομαι και η σημερινή απόφαση του Eurogroup θα δώσει πια πολύ μεγάλους βαθμούς ελευθερίας, εφόσον φεύγουμε πια από τη ρήτρα του 3% ελλείμματος με την ενεργοποίηση λεγόμενης ρήτρας διαφυγής, και θα λυθούν τα χέρια και της ελληνικής κυβερνήσεως να προχωρήσουμε σε ακόμα γενναιότερα μέτρα. Εμείς δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο πόρο για να προστατευτεί η οικονομία μας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Προσέξτε όμως, και θα θέλω να είμαι καθαρός με όλους. Μιλάω τώρα για το οικονομικό κομμάτι, δεν μιλάω για το κομμάτι της υγείας. Αυτό το χειρίζονται οι λοιμοξιολόγοι και το Υπουργείο Υγείας. Και ακολουθούμε τις οδηγίες και τις εντολές τους, έτσι. Και χαίρομαι που στο ρεπορτάζ που δείξατε, ο κόσμος δείχνει υπευθυνότητα και δείχνει να έχει συνειδητοποιήσει τι πρέπει να κάνει. Είναι πολύ καλό αυτό. Δείχνει ένα μεγάλο βαθμό πειθαρχίας των Ελλήνων και είναι, ξέρετε, για μένα, κάνω μια παρένθεση, πολύ στοιχείο μεγάλης υπερηφάνειας να διαβάζω όλα αυτά τα θετικά δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο για το πώς η Ελλάδα έχει γίνει παράδειγμα. Υπήρχε ένα πολύ ενδεικτικό του Reuters ειδικά. Να ρωτήσουμε όμως, επειδή είναι το μεγάλο όχι θέμα της πλατφόρμας, αυτό που λέγαμε και με το Θανάση. Και πολύ αλλού. Υπάρχει πιθανότητα να πάρει επέκταση και μετά την 31η Μαρτίου, επειδή όπως αντιλαμβάνεστε τα όρια είναι ασφικτικά. Μα σας είπα ασφαλώς. Τα μέτρα δεν σταματάνε 31 Μαρτίου. Τα μέτρα θα συνεχιστούν. Που να μπορεί κάποιος να εγγραφεί, είτε επιχείρηση είτε ατομικά. Τώρα μπορούν να εγγραφούν οι επιχειρήσεις που θα δημοσιευτούν στους ΚΑΔ, θα δημοσιεύσει στο Υπουργείο Οικονομικών και τα μέτρα αυτά ισχύουν μέχρι 31 Μαρτίου. Ναι. Είναι για τον Μάρτιο. Ναι. Νέα μέτρα θα ληφθούν και τον Απρίλιο, σας είπα. Και τα οποία μπορεί να επεκταθούν και πέραν των φορολογικών ελαφρύνσεων, για παράδειγμα, κύριε Υπουργέ, δηλαδή να διευκολυνθούν επιχειρήσεις που μπορεί να βρίσκονται εν το μέσο διαφόρων υποχρεώσεων, επιταγών, για παράδειγμα. Μία σειρά τέτοιων ζητημάτων. Έχουμε ανακοινώσει και το Υπουργείο Οικονομικών έχει δεσμευτεί αυτή την εβδομάδα. Είναι μια άσκηση που είχε αναλάβει να κάνει ο κύριος Κυλακάκης, ο Υφυπουργός Οικονομικών, να μας προτείνει τη λύση του και θα την συναποφασίσουμε σήμερα, αύριο, πάντως μέσα αυτήν την εβδομάδα. Θα δοθεί λύση για τις μεταχρονολογημένες επιταγές. Δείτε, εδώ είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Μας έχουν έρθει πολλά ερωτήματα να σας το επισημάνουμε το θέμα των επιταγών, κύριε Γεωργιάδη. Μα λέτε να μην ξέρουμε. Με συγχωρείτε, είμαι έμπειρος από τα 10 χρόνια. Να μην ξέρω τις μεταχρονολογημένες επιταγές. Εκπείρα. Ήταν αστείο να σας το λέγα. Άρα, επ' αυτού τη σκέφτεστε. Άρα, λοιπόν, θα υπάρξει λύση. Δεν θέλω εγώ να προαναγγείλω τη λύση, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Θα υπάρξει λύση, σας είπα. Κατά τα πρότυπα του προβλήματος που είχε προκύψει το 2015 με τα capital controls, το λέω για τους εμπόρους, όπου είχε δοθεί πάλι μια σχετική λύση στις μεταχρονολογημένες τότε επιταγές, το ίδιο θα γίνει και τώρα και πιο γαλαντόμα. Στο κομμάτι των δανείων, κύριε Υπουργέ, εφόσον υπάρξει το πράσινο φως και από την Ευρώπη, μπορεί να υπάρξουν και στο κομμάτι αυτό περαιτέρω διευκολύνσεις. Δηλαδή... Αυτή τη στιγμή, για να ξέρουμε τι σημαίνει με τα δάνεια. Όσο αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία έχουν πάει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ήδη από τις τράπεζες, 39, και εμείς ερχόμαστε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και επιδοτούμε όλο το επιτόκιο αυτής της περίοδου, αρχικά των 3 μηνών και μετά με επέκταση άλλων 2, έχουμε δώσει ανάσα σε επιχειρήσεις. Δηλαδή, επιχειρήσεις που πλήττονται δεν πληρώνουν δάνεια αυτή την περίοδο, θα τα καλύπτουμε εμείς και οι τράπεζες. Αυτό έχει γίνει. Όσο αφορά το ιδιωτικό χρέος τώρα. Ακόμα δεν έχει γίνει αντιληπτό αυτό. Μετά την προηγούμενη εβδομάδα που είχα ανακοινώσει το κλείσιμο των εισπρακτικών εταιριών, αν θυμάστε, προέκυψε μια μεγάλη συζήτηση. Έχει γίνει αυτό, γιατί διαβάσαμε διάφορα. Έχει γίνει πλέον με τις εισπρακτικές. Το ξεκαθαρίζω. Βγαίνω και λέω θα τις κλείσω. Μόλις βγαίνω και. Για να μην γίνονται οχλήσεις. Η πρόθεσή μου ήταν να σταματήσουν τα διαφωνήματα, τα ενοχλητικά, τα ως και απειλητικά. Μετά από αυτό έγινε μεγάλη συζήτηση και με τις τράπεζες και με τους. Με το σύνδεσμο των διαχειριστών και βγήκε κοινή ανακοίνωσή τους την ίδια μέρα που λέει όλοι οι δικαιούχοι των 800 ευρώ παίρνουν αυτόματα με ένα τηλεφώνημα αναστολή τριμηνή,
Άρα δεν πληρώνουν δάνεια για τρεις μήνες. Και πας άλλες φύσεις χρέους, κάρτες, τίποτα, ό,τι χρέους έχουν. Όσοι παίρνουν 800 ευρώ δεν πληρώνουν κανένα χρέος για τρεις μήνες. Και όσες επιχειρήσεις έχουν τους κάθετους μέσα στις πληττωμένες επιχειρήσεις, επίσης δικαιούνται να πάρουν τρίμηνη αναστολή στα υπόλοιπα τους χρέη. Δεν λέω για τα επιχειρηματικά δάνεια, τα επιχειρηματικά τα πούμε στην πρώτη κατηγορία. Άρα, περίπου το 50% των Ελλήνων που πλήττονται από τον κορονοϊό και όσο προστίθενται κατηγορίες, μεγαλώνει το ποσοστό αυτό, έχουν πάρει τρίμηνη αναστολή. Άρα για ποια δάνεια μου μιλάτε. Υπουργή... Προσέξτε όμως, αυτό δεν πρέπει να το δούμε ως ευκαιρία να μην πληρώνουμε τα χρέη μας. Λοιπόν, κύριε Γεωργιά, όχι, έχετε δίκιο. Πολύ μεγάλη λοιπόν, να κάνουμε να μια πάσα, μισό λεπτό. Εδώ. Να μην βάλουμε την συνάδελφο, την οικονομική μας συντάκτρια, επειδή λέμε για τις τράπεζες, Αθανασία Κρύβου, Θανάση, να μας δώσει λίγο μια είδηση τελευταία στιγμή σε σχέση με το πώς θα γίνονται οι αναλήψεις και οι καταθέσεις. Έλα, Αθανασία. Ναι, από σήμερα 24 Μαρτίου οι τράπεζες θα κάνουν συγκεκριμένες συναλλαγές, δηλαδή αναλήψεις μέχρι 400 ευρώ θα γίνονται μόνο μέσω χρεωστικής κάρτας από ATM, το ίδιο και για τις καταθέσεις μέχρι 1000 ευρώ μόνο μέσω ATM, οι πληρωμές ηλεκτρονικές, οι πληρωμές προς τρίτους, δηλαδή ΔΕΚΟ, εφορία, ενέργεια κτλ. Θα γίνεται μόνο μέσω e-banking και μόνο μέσω από τα αυτόματα μηχανήματα, ενώ η ενημέρωση βιβλιαρίων δεν θα επιτρέπεται μέσα στην τράπεζα, αλλά μόνο ηλεκτρονικά. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία, αυτό, και πάλι αυτό είναι σωστό, στον Υπουργό. Αυτό είναι σωστό. Ένα για σχόλιο να για αυτό που ο συνωστισμός είναι σωστό για να αποφευθεί ο συνωστισμός στις τράπεζες. Αφού τα γενικότερά μας μέτρα έχουν ως στόχο να σταματήσει ο συνωστισμός, είναι σωστός. Έρχομαι όμως τώρα στο προηγούμενο πράγμα, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Θέλω να ακουστεί, κύριε Φουσκίδη, κύριε Παδόπουλε. Ακούστε. Ένα κεφάλαιο και ένα κομμάτι της μάχης είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση του ιού αυτού καθ' αυτού. Προσωπικά είμαι αισιόδοξος. Φαίνεται ότι η καμπύλη είναι μέσα στις προβλέψεις των επιστημόνων, στο στόχο τους δηλαδή. Αν αυτό με πειθαρχία το διατηρήσουμε, θα πάμε πολύ καλά. Η δεύτερη μάχη είναι όταν μας πούν οι ειδικοί ότι η κρίσιμη φάση της πανδημίας πέρασε, να ξαναβάλουμε μπρος όσο μπορούμε γρηγορότερα την οικονομία μας. Πόσο ποσοστό του ΑΕΠ εκτιμάται ότι μπορεί να έχει χαθεί στο τέλος? Αν δεν ξέρουμε πόσους μήνες θα μείνουμε κλειστοί, τι να σας πω. Σωστό, ναι. Όταν θα κλείσει ο λογαριασμός θα σας το πω. Uh-huh. Προς το παρόν σας λέω κάτι βασικό. Επειδή αυτή η κρίση θα έχει τα χαρακτήρα μαραθωνίου δρόμου και όχι αγώνα 100 μέτρων, πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας δυνάμεις και επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα και το κράτος. Τι θα πει αυτό? Όσοι μπορούν να πληρώσουν, όσοι αισθάνονται ότι μπορούν να πληρώσουν, όχι γιατί τους υποχρεώνουμε, αλλά γιατί καταλαβαίνουν το πατριωτικό τους καθήκον, πρέπει να πληρώσουν. Είτε το κράτος, είτε το ιδιωτικό τους χρέος. Διότι όσο λιγότερο σταματήσει να λειτουργεί η οικονομία μας τώρα, τόσο ευκολότερα θα πάρει μπρος μετά. Εμείς δίνουμε στους ανθρώπους την ανάσα που δεν μπορούν. Αλλά αυτοί που μπορούν, τους παρακαλώ να μην σταματήσουν. Επίσης θέλω να πω κάτι ακόμα. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτή είναι μια περίοδο που θα χαριστούν όλα τα χρέη. Διότι αν επικρατήσει μια κουλτούρα πάλι μη πληρωμής, μετά θα είναι αδύνατον να πάρει μπρος η οικονομία μας. Πρέπει λοιπόν με την ίδια πειθαρχία που δείχνουμε για τον ιό, με την ίδια πειθαρχία να προστατεύσουμε την εθνική μας οικονομία και όλους τους κόπους που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και τα αιτήματα βοήθειας πρέπει να είναι ελελογισμένα. Μάλιστα. Υπουργέ, δεν έχουμε άπειρους πόρους. Συμφωνούμε. Έτσι. Και ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα έχει να κάνει βεβαίως και με τα φαινόμενα σχροκέρδειας. Υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός? Τι έχουν δείξει αυτές οι μέρες για να έχουμε φτιάξει με κοινά συνεργεία ελέγχου Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή Γενική Γραμματεία Καταναλωτού, ΑΔΕ και Ελληνική Αστυνομία και Περιφέρεια. Έχουμε ξεκινήσει τους ελέγχους. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε επίσημο δελτίο τύπου. Ωραία. Πάντως την κυνηγάμε. Όποιον δούμε να έχει βάλει υπερβολικό κέρδος, θα το σκίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ, για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας δύναμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν.